Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το Δημοτικό Γήπεδο της Προφογίας, το Πέτρος Γεωργάνας. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση μεταξύ Σπερχογίας και Πανθουριάκου. Η γήπεδο έχει εδώ μια κεφαλιά. Μερκούρη στο σούτ, απεκρούει ο Καλλιντέρης. Απομακρύνουν εκεί οι αμυντικοί. Μια καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους. Το φάουλ εδώ από τον Ασημακόπουλο απευθείας. Απεκρούει ο Καλλιντέρης. Απομακρύνει εκεί η αμυντική. Ένα φάουλ εκεί που κάνει ο Ασημακόπουλος πάνω στο Μάραντο. Κάθεται εδώ που βγήκε. Πετράκος κάνει το σουτ. Η μπάλα βρήκε σε πόδια και είναι κόρνερ. Βαλιά εκεί από τον Λέο για το Μερκούριο. Μερκούρι στο σουτ. Πολύ ψηλά η μπάλα. Out. Να μια ακόμα στιγμή για τους φιλοξενούμενους. Καραχάλιος, Ηρακλής στο σουτ. Αντωνόπλος χάνει. Ο Πετράκος προσπαθεί. Μακρύνεται ο κίνδυνος έτσι. Απομακρύνουν πιο μακριά. Να και για τους γηπεδούχους μια καλή στιγμή για την αναμέτρηση. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Μάραντος αλλάζει δεξιά για τον Θεόφιλο Δημητρίου. Καραχάλιος κάνει και το σουτ. Την μπάλα out. Αδύναμο το σουτ. Ο Λέο μες στην περιοχή. Με τα πόδια ο Καλλιντέρης. Πετράκος απομακρύνει πιο μακριά. Για τους γηπεδούχους τώρα. Με τον Κοτσιλιέρη. Κάνει το σουτ. Την μπάλα ψηλά out. Τρίψας εκεί. Βγάζει για το Σπυρόπλο. Σπυρόπλο στο σουτ και πάλι ο Καλλιντέρης λέει όχι. Με τα πόδια απομακρύνει. Καραχάλιος. Βγάζει τον Οικονομόπλο. Ο Οικονομόπλος κάνει τη σέντρα. Διώχνει εκεί ο Παντσιώτης. Η μπάλα out. Απεσόβησε τον κίνδυνο. Φάουλ εδώ. Ένα πολύ επικίνδυνο φάουλ του Γιανακόπουλου πάνω στον Σαούδη το Γιάννη. Ο κύριος Γκούμας θα δείξει την κόκκινη κάρτα. Αντρέ, γυρίζει και στο Λέο. Αντρέ, κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει αριστερά. Γίνεται η συρτή. Ο Νινιός απέναντι. Ο Νινιός θα γυρίσει παράλληλα στο Λέο και 0-1. Να που οι φιλοξενούμενοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ. Μια μικρή αδράνεια εκεί της άμυνας της Σπερχογίας. Ο Νινιός από δεξιά θα κάνει την παράλληλη συρτή. Θα βρεθεί ο Λέος, θα πεταχτεί στην καρδιά της άμυνας, θα κάνει το 0-1. Τιλα γίνεται, τρίψας και ο Καλλιντέρης σε κόρνερ. Τώρα εδώ φάουλ του τρίψα, στην επανάληψη. Πετράκος ένα φάουλ έξω από την περιοχή, εκτελεί, Αντωνόπλος απεκρούει. Προσπαθεί εκεί ο Κοστρίβας να κάνει να σπρώξει την μπάλα στα αλήθεια, δεν θα τα καταφέρει. Παραμένει λοιπόν το 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Το η ωραία εκτέλεση φάουλ του Πετράκου. Μια καινούργια θέση για μένα, αλλά από τη στιγμή που κλήθηκα να παίξω σε αυτή τη θέση, προσπάθησα να απεξέλθω όσο καλύτερα μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε όλοι, είναι ένα ντομπικό ντέρμπι αυτό το παιχνίδι της αγωνιστικής ανάμεσα στη Θουρία και τη Σπερχογία. Είναι και θέμα γοήτρου, αλλά όπως ξέρουμε, η ομάδα της Θουρίας είναι μια ομάδα που πάει για πρωταθλητισμό, έχει ένα μεγάλο ρόστερ σε αντίθεση με εμάς. Μπήκαμε, κάναμε αυτό που μπορούσαμε ο καθένας. Ευτυχήσαμε στο 0-0 να μείνουμε με έναν παίχτη παραπάνω. Δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι. Ήρθε αυτό το γκολ στο τέλος, στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είχαμε μια καλή εμφάνιση.
Και είναι χαρά μας που δυσκολέψαμε αυτήν την ομάδα και δείξαμε αυτό το ανταγωνιστικό πρόσωπο σε αυτό το παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια είναι ένα δυνατό τεστ για μας. Από τη στιγμή μάλιστα που και η βαθμολογία μας μας δείχνει εκεί που είμαστε, σημαίνει ότι θα παλέψουμε για την παραμονή. Από εκεί και πέρα, εμείς μπαίνουμε, δείχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε, προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, προσπαθούμε. Και πιστεύω θα ευτυχήσουμε να κάνουμε και θετικά αποτελέσματα. Έχουμε κρατήσει το 0. Μπροστά είμαστε, λίγο δυσκολευόμαστε. Άμα παίζουμε και σε μικρά γήπεδα. Αλλά το θετικό και το αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι 3 βαθμοί. Δεν ήμασταν καλοί καθόλου. Κρατάμε τους 3 βαθμούς και συνεχίζουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θα ανέβουμε και θα δείξουμε πραγματικά τι αξίζουμε, γιατί μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δείξει και πιστεύω πως έρχεται η ώρα μας. Πρωταγωνιστή και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε με αυτό το σκοπό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Το πρωτάθλημα. Και πιστεύω στο τέλος να τα καταφέρουμε.